Πίση για καύσωνα. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Κλειάνθη Νικολαίδη, διευθυντή του τμήματος μετεωρολογίας. Κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε προειδοποίηση για καύσωνα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό από πλευράς θερμοκρασίας? Από πλευράς θερμοκρασίας, ναι, αναμένεται ότι αυτή θα φτάσει τους 40 περίπου βαθμούς Κελσίου. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο δασικό, στο σταθμό, στο μετεωρολογικό πάρκο της Αθαλάσσας, η θερμοκρασία είναι 38 βαθμοί Κελσίου. Στο γειτονικό περιβαλλοντικό πάρκο, το οποίο τυχάνει διαχείριση από το τμήμα Δασών, η θερμοκρασία του αισθητήρα θερμοκρασίας είναι στους 39 βαθμούς Κελσίου. Άρα φαίνεται ότι η τάση είναι να ανέβει, να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι 12 και 4 η ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι να ληφθεί η μέγιστη θερμοκρασία, που λαμβάνεται γύρω στις 3 η ώρα το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, έχουμε ακόμα 3 ώρες, 3 παρατέταρτο, άρα ναι, είναι λογικό ότι θα φτάσει εκείνα τα επίπεδα, εάν δεν αλλάξει ουσιαστικά το πεδίο των ανέμων. Ναι, και θα έχουμε και υψηλά επίπεδα υγρασίας. Όχι, ευτυχώς. Στη Λευκοσία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο μετεωρολογικό σταθμό της Αθαλάσσας, είναι μόλις 19%. Ο θερμικός φόρτος είναι μικρός και οφείλεται μόνο στην θερμοκρασία, η οποία αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα παράλια, ο θερμικός φόρτος ίσως να είναι πιο αυξημένος, κυρίως λόγω της σχετικής υγρασίας. Ναι. Μέχρι πότε θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, κύριε Νικολαίδη? Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη αναμένεται ότι θα έχουμε παρόμοιον καιρό, έτσι, παρόμοια φαινόμενα. Μια και μιλάμε για σχετική υγρασία, να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στην Λάρνακα η σχετική υγρασία είναι στο 43%, όπως και στη Λεμεσό, πολύ περισσότερη από ό,τι στη Λευκοσία, σχεδόν διπλάσια. Στην Πάφο η σχετική υγρασία είναι ακόμα πιο ψηλή, στο 77%, με σαφώς χαμηλότερες όμως θερμοκρασίες, έτσι. Ναι. Και πρέπει να το έχουμε πει επανελειμμένα ότι ο συνδυασμός τριών μεγεθών, υψηλής θερμοκρασίας, άπνοιας και υψηλής υγρασίας, είναι αυτό το οποίο οδηγεί σε αυξημένη δυσφορία και καύσωνα. Ναι. Πότε αναμένεται να υποχωρήσει ο καύσωνας, κύριε Νικολαίδη? Αναμένεται ότι και αύριο Τετάρτη τα ίδια φαινόμενα. Πέμπτη Παρασκευή μετριάζεται η θερμοκρασία, πέφτει στα κανονικά για την εποχή, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές λόγω αυξημένων εφώσεων τις πρώτες απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Ναι. Όταν λέμε κανονικά επίπεδα της εποχής, για ποια θερμοκρασία μιλούμε? Όταν λέμε κανονικά επίπεδα, εννοούμε τον μέσο όρο της θερμοκρασίας μιας συγκεκριμένης τριακονταετίας. Στην περίπτωση μας 1981-2010, εκείνης λοιπόν της τριακονταετίας, η μέση θερμοκρασία του Ιουλίου, ναι, για το εσωτερικό είναι στους 38 βαθμούς Κελσίου. 38 βαθμού. Μάλιστα. Άρα όταν αναφέρετε και εσείς στο δελτίο, στο τεχνικό κείμενο κατά τα άλλα, το οποίο εμείς σας στέλνουμε, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα της κανονικής. Η κανονική είναι αυτή που σας έχω αναφέρει τώρα. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.